μου. Χρεσνό που συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η τριτοβάθμια ομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, συμπαραστεκόμενοι και στους εκπαιδευτικούς με τα αιτήματα που έχουν, αλλά βασικότερα θέλουμε να αναδείξουμε και τα δικά μας τα προβλήματα, τα διαχρονικά της υγείας, τα οποία δεν έχουν βρει λύση. Έτσι, θα απαιτούμε άμεσες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων για να μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργήσει σωστά. Θέλουμε επιτέλους να ξεκινήσουν τα έργα της παθολογικής, γιατί αυτό το πράγμα καταντάει κοροϊδία. Ήδη το τελευταίο 20ήμερο με την έξαρση της ίωσης και ο κόσμος ταλαιπωρείται και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ειδικά σε αυτό το τμήμα αλλά και στα άλλα τμήματα τα οποία επιβαρύνονται με τις διασπορές έχουν φτάσει στα όρια τους. Την περισσότερη ώρα ασχολούνται με το πού θα πάει ο κάθε ασθενής παρά το να κάνουν τη δουλειά τους προσβλεπτική. Συνάμα, εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι το τελευταίο διάστημα κινείται μια τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, το οποίο κινείται στα πλαίσια από ό,τι ενημερωθήκαμε και από τη διοίκηση και από ό,τι κάναμε και τη συνάντηση με τη διοικήτρια, στα πλαίσια της αναδιανομής κάποιων θέσεων και όχι στο να ανοίξει πραγματικά ο οργανισμός και να μεγαλώσει και σε κρεβάτια, που αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα έχεις δικαίωμα περισσότερους γιατρούς, περισσότερα χρήματα και γενικότερα καλύτερη ποιότητα παροχής υγείας. Κινείται στα πλαίσια της αναδιανομής των θέσεων, καταργώντας κάποιες θέσεις που θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται ή υπάρχει πληθώρα κενών θέσεων και δημιουργούνται κάποιες άλλες. Λοιπόν, θέλουμε να καταγγείλουμε και αυτό.